και ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού, και ότι πρέπει με πολλές θλίψεις να περάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ο λόγος αυτός, αυτό το τρίτο ημιστήχιον, αποτελεί θεμέλιον της χριστιανικής κατηχήσεως. Θεμέλιον πραγματικά. Είναι ταυτόσιμο με τον λόγο του Κυρίου: ως τη στέλη ο πίσω μελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, να σηκώσει το σταυρό του της λήψης και ακολουθεί το μη, και να μην ακολουθήσει. Προσέξτε, αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ θεμελιώδες. Όταν κάποιος θέλει να γίνει μοναχός, ιδίως τα παλιότερα χρόνια, σήμερα πολλές φορές δεν εξετάζουμε και δεν έχουμε και επιτυχίες. Παλιότερα χρόνια, αγαπητοί μου, ήτανε πολύ βαριά η εκλογή. Με γινότανε δύσκολα η εκλογή. Κάποτε χτύπησε κάποιος νέος την πόρτα ενός μοναστηριού. Του λέει: τι θέλεις, παιδί μου? Λέγει: θέλω να γίνω μοναχός. Λυπούμεθα, αλλά δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε. Έμεινε 3 μέρες και 3 νύχτες απ' έξω, μυστικός αυτός ο νέος. Θα λέγε κανένας: πω 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 σκληρώτης. Δεν είναι σκληρώτης. Η μαλθακή εποχή μας, που είναι καλά να περνάμε, δεν μας επιτρέπει να εγγύσουμε αυτές τις καταστάσεις, όπως και σε θέματα αγωγής. Δεν μας επιτρέπει. Και όταν την τρίτη ημέρα είδε ο ηγούμενος να είναι απ' έξω ο νέος αυτός, του λέει: κοίταξε, παιδάκι μου, ήθελα να σε δοκιμάσω αν αντέχεις τις δυσκολίες. Έλα μέσα να γίνεις μοναχός. Μπορούμε να λέμε: θες να γίνεις μοναχός? Ξέρεις, παιδί μου, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Εμένα, ξέρετε τι μου υπόθηκε? Θες να γίνεις κληρικός? Θες να πας στη Λάρισα? Δεν θα σας πω ποιος μου το είπε. Θες να πας στη Λάρισα? Έχει το υπόψη σου, θα σταυρωθείς. Πράγματι. Δεν μπορείς να είσαι κληρικός και να μην σταυρώνεσαι. Αν δεν σταυρώνεσαι, τότε κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Αλλά αν το θέλετε, αν το θέλετε, θα μπορούσαν να υπήρχαν πολύ χειρότερες καταστάσεις. Τι είναι όλα αυτά? Τίποτα. Συγκρινόμενα, και σήμερα για μια ακόμη φορά το σκεφτόμουν, συγκρινόμενα τα όσα σε μας συμβαίνουν με εκείνα που συνέβαιναν στους Αποστόλους, θα πρέπει να πηγαίναμε να κρύβαμε, επιτρέψατε μου τη λέξη, τη μούρη μας από ντροπή. Από ντροπή. Οι Απόστολοι δεν είχαν κανένα αυτοκίνητο να τους πηγαίνει από εδώ και από εκεί και ό,τι άλλο. Δεν απαγορεύεται το αυτοκίνητο. Αλλά θέλω να πω για τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν. Ύστερα δεν φάγαμε ξύλο. Φάγαμε ξύλο. Δεν φάγαμε ξύλο. Και ό,τι άλλο μπορεί να υποστεί κανείς. Ναι. Πάντως, ας το ξέρουμε. Όχι θες να γίνεις κληρικός, θα σταυρωθείς. Αλλά και να γίνεις χριστιανός θα σταυρωθείς. Και σου το λένε: θέλεις να γίνεις χριστιανός, θέλεις να ζήσεις μια ζωή συνεπίας, έχε το υπόψη σου, θα έχεις πειρασμούς. Κάπου εκεί το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κεφάλαιο, δεν θυμάμαι, τη Σοφία Σιράχ λέγει: διάλεξες, παιδί μου, να ακολουθείς τον δρόμο του Θεού, ξέρε το, θα έχεις πειρασμούς. Και ύστερα δεν ξέρουμε, δεν τελείωσε ακόμα η ζωή μας, τι θα έχουμε παρακάτω, που το ξέρει κανείς αυτό? Πάντως να το ξέρουμε, το στοιχείο των θλίψεων, το στοιχείο των πειρασμών είναι στοιχείο που συνδέεται με την πνευματική ζωή και θα πρέπει να κατατίθεται από την αρχή και πρέπει να ειδοποιούμε τον άλλον: θα περάσεις δύσκολα. Αντέχεις? Αν αντέχεις, προχώρα να γίνεις χριστιανός. Βλέπετε ότι ο χριστιανισμός δεν έρχεται να σου υποσχεθεί δεν ξέρω τι,
επίγεια αγαθά κτλ. Μόνο και μόνο για να μπορείς να αντιληφθείς το σταυρικό του νόημα. Στους μαύρους που βαφτίζουν στην Αφρική, ξέρετε, δεν τους δίνουν. Πρώτα τους δίνανε ασημένιους και χρυσούς βαπτιστικούς σταυρούς. Τώρα τους δίνουν ξύλινος. Ξέρετε γιατί? Μήπως κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί, προκειμένου να αποκτήσω έναν χρυσό ή ασημένιο σταυρό, γίνομαι χριστιανός. Θα ήταν κατώτατον αυτό το ελαττήριο. Φοβερό. Όχι. Ξύλινο σταυρό θα πάρω και ξύλο θα φάω. Γίνομαι χριστιανός. Αυτό το δι που λέει ο Απόστολος Παύλος, δι θα πει πρέπει, δέλτα έψιλον γιώτα περισπωμένη, πρέπει, δείχνει το απαραίτητο του πράγματος. Θα δούμε όμως γιατί είναι απαραίτητο. Ακόμη βάζει και μία πρόθεση διά, λέγει, και ότι διά πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν. Αυτό το διά εκφράζει έναν δρόμο διαμέσου, έναν ασφαλή δρόμο που δεν υπάρχει άλλος παρά μόνον αυτός για να πας στη Βασιλεία του Θεού. Ο δρόμος των πειρασμών και των κακουχιών. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της ανέσεως δεν οδηγεί ποτέ εις την Βασιλεία του Θεού. Τον δρόμο αυτόν τον ορίζει ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν, προηγουμένως που λέγαμε για τη θεοδικία, εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός ορίζει τον δρόμο των πειρασμών. Εδώ προσέξτε όμως να τα πούμε έτσι λιανά-λιανά για να τα καταλάβουμε. Ο Θεός ορίζει τους πειρασμούς κατά παραχώρηση. Σας έχω πολλάκις πει ότι το θέλημα του Θεού είναι διπλούν. Είναι το κατ' ευδοκίαν και το κατά παραχώρηση. Αυτό που θέλει όντως και αυτό που δεν θέλει, αλλά το αφήνει να γίνει. Εδώ αυτές οι θλίψεις, οι πειρασμοί, αυτό το δι, αυτό το πρέπει, είναι κατά παραχώρηση του θελήματος του Θεού. Γιατί? Επειδή η φύση των πραγμάτων κατέστησε τα πράγματα έτσι. Τι είναι? Πρόσεξε. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων και οι κτήσεις και ο άνθρωπος ευδυναστεύονται από τον διάβολο, και ό,τι θεϊκό μπορούσε να δημιουργείται ήρθε το διάβολος ως αντίθεος ή αντίχριστος, να θέλετε, αντίθεος δύναμης να πολεμήσει αυτό το θεϊκό, μια θεϊκή ενέργεια, ένα θεϊκό σχέδιο. Έτσι έγινε με την παρουσία του Χριστού. Ήρθε ο Χριστός, αμέσως έρχεται εις αντίθεση ο διάβολος. Σας θυμίζω εκείνη την εικόνα από την Αποκάλυψη που λέγει ότι είδε μία γυναίκα η οποία εγκυμονούσε και η οποία ετοιμαζόταν να γεννήσει. Η εκκλησία αυτή είναι, συγγνώμη, η γυναίκα αυτή είναι η Παναγία. Είναι όμως και η Εκκλησία. Συγχέονται οι έννοιες Παναγία-Εκκλησία. Καλύτερα, όχι συγχέονται, αλλά όπως είναι το ύφασμα με τις κάθετες και παράλληλες γραμμές, συμπλέκονται δύο πραγματικότητες. Το πρόσωπο της Παναγίας και το πρόσωπο της Εκκλησίας. Και απέναντι λέει είναι ο δράκον, το μεγάλο, το φοβερό φίδι, ο διάβολος, ο αρχαίος όφης, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και περίμενε πότε θα γεννήσει η γυναίκα να της αρπάξει το παιδί να το φάει. Το παιδί είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ενανθρώπισης του Λόγου. Αλλά ενώ ο ορμάν αρπάξει το παιδί λέγει αρπάχθηκε στον ουρανό. Μέσα σε αυτή τη μικρή φράση έχουμε όλη την επίγειο ζωή του Χριστού. Ήρθε και έφυγε ο Χριστός, μη έχοντας τον Χριστό μπροστά του ο διάβολος να τον πολεμήσει. Κυνηγάει την Εκκλησία και κυνηγάει, λέει, την γυναίκα
η οποία καταφεύγει στην έρημο και την οποία καθιστά ο ποταμοφόρητον, δηλαδή βγάζει νερό μέσα από το στόμα του για να την πνίξει, και δεν είναι παρά τα διάφορα ρεύματα της κάθε εποχής που έρχονται να πνίξουν την εκκλησία. Εδώ λοιπόν, ας μου επιτραπεί η λέξη μοιραίος, δηλαδή μια κατάσταση αναπόφευκτος, για να αποφύγω τη λέξη μοιραίος. Μια κατάσταση λοιπόν τέτοια που έρχεται να πολεμήσει ο διάβολος κάθε τι που προέρχεται από το Θεό. Είναι γνωστό όμως ότι ο διάβολος δεν ήρθε από τον Θεό, δηλαδή δεν τον παραμέρισε. Ο Χριστός ενίξε τον διάβολο, αλλά τον άφησε εις τον κόσμο για λόγους που γνωρίζει η σοφία του. Έτσι λοιπόν ο διάβολος υπάρχει στον κόσμο, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα μας φέρει και τον αντίχριστον, αν όχι τους πάρα πολλούς αντιχρίστους μέσα στην ιστορία. Ο διάβολος λοιπόν προβάλλει για να εναντιωθεί στο θέλημα του Θεού τον κόσμο, εντός εισαγωγικών οι λέξεις, και το αρρωστημένο εγώ του ανθρώπου. Γιατί ο Αδάμ αρρώστησε όταν βγήκε από τον Παράδεισο. Όχι έπαθε καμία γρήπη, αρρώστησε το εγώ του, αρρώστησε η προσωπικότητά του. Έτσι αναπόφευκτα, εκείνος που θέλει να βαδίσει το δρόμο του Θεού, αναπόφευκτα είναι το δι, το πρέπει. Θέλω να το καταλάβετε αυτό το πρέπει, για να μην σκανδαλιζόμεθα. Αναπόφευκτα λοιπόν θα πρέπει να συναντήσει τα εμπόδια που λέγονται διάβολος, κόσμος και αρρωστημένος εαυτός, αρρωστημένο εγώ, αρρωστημένη φύση. Αυτά τα τρία για να αντιμετωπιστούν θα προκαλέσουν θλίψη. Αυτό είναι ακριβώς που είπε ο Απόστολος, δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθεί στη Βασιλεία Θεού. Θα πρέπει να υπερνικήσουμε το αρρωστημένο μας εγώ, την αρρωστημένη μας προσωπικότητα, το στοιχείο κόσμος εν ενία ηθική που είναι στην αγκαλιά του διαβόλου κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, και το διάβολο. Γι' αυτό έχουμε το στοιχείο της θλίψεως, έχουμε το στοιχείο του Σταυρού. Εάν υποτεθεί ότι δεν θα θέλαμε να βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο, διότι τι είπε, δια πολλών θλίψεων, το δια δείχνει τον δρόμο. Και σας είπα προηγουμένως ότι είναι ο μοναδικός δρόμος, δεν υπάρχει άλλος. Τότε αν διαλέξουμε έναν άλλον δρόμο, καμιά παρακαμπτήριο, για να μην έχουμε αυτούς τους πειρασμούς, αγαπητοί μου, ή το καταλαβαίνουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε, έχουμε προδώσει τον αγώνα μας. Ας το ξέρουμε. Έχουμε κάνει συμβιβασμό με το αρρωστημένο μας εγώ, έχουμε κάνει συμβιβασμό με τον κόσμο, και γιατί όχι συμβιβασμό και με τον διάβολο. Αυτό λοιπόν ας το καταλάβουμε. Ο πιστός όταν ξέρει αυτά που τώρα σας αναλύω, τα καταλαβαίνει, γι' αυτό τα αναλύουμε, τότε όταν δει τους πειρασμούς χαίρεται. Ξέρετε ότι οι Άγιοι εχαίρονται με τους πειρασμούς. Ό,τι να έχετε διαβάσει από βίους Αγίων και τα λοιπά, εχαίροντο. Υπάρχουν, θα λέγαμε, τρεις καταστάσεις. Όταν έχεις μπροστά σου τους πειρασμούς και στενοχωρείσαι. Όταν έχεις μπροστά σου τους πειρασμούς και ούτε χαίρεσαι ούτε στενοχωρείσαι. Και όταν έχεις τους πειρασμούς και χαίρεσαι. Είναι τρεις οι φάσεις κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Τρεις είναι οι φάσεις. Αν έχουμε πειρασμούς χωρίς να προδώσουμε την πίστη μας και το ήθος μας, στεναχωρούμεθα όμως, να το ξέρουμε, είμεθα εις το πρώτο στάδιο. Εάν δεν χαιρόμαστε αλλά ούτε στεναχωρούμεθα, είμεθα εις το δεύτερο στάδιο. Λέμε, αφέβαργες, ας τους αυτούς τους ανθρώπους να μένονται εναντίον μου, έβαργες, άστος. Και όταν κανείς αγάλεται και χαίρει,
και λέγει πόπο, σε ευχαριστώ Θεέ μου γιατί έχω τους πειρασμούς, τότε είναι το τρίτο στάδιο, στην τρίτη φάση που είναι και η τελευταία και που είναι αξία πολλού μισθού. Ο Χριστός το είπε όταν λέει σας ονειδήσωση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πηγαίνει στο τρίτο στάδιο, είναι ο αίρετος μακαρισμός, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πέμπτο κεφάλαιο. Χαίρετε και αγαλιάστε. Δεν είπε? Γιατί ο μισθός σας είναι πολύς. Τα ίδια πράγματα έκαναν και ίσως προφήτας κλπ. Ώστε βλέπετε, αυτά τα τρία στάδια έχουμε. Παρακαλώ μην τα ξεχνάτε, είναι πάρα πολύ σημαντικά για να ξέρουμε, να πολεμάμε. Κλείνω αυτό το σημείο, αυτό το τρίτο ημιστήχιο, με το να σας πω ότι αποτελεί το θεμέλιο της πνευματικής ζωής. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν καταλάβουμε τίποτα και η πνευματική μας ζωή είναι ξεκάρφωτη και αθεμελίωτη. Και ότι